Οικία Κωνσταντίνου Φρότζου που πρόσφατα ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση από την Βουλή των Ελλήνων και εγκαινιάστηκε πριν από λίγους μήνες επίσημα από τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε κατά την επίσκεψή της στα Γιάννενα η πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Το κτίριο της Οικίας Φρότζου είναι αντιπροσωπευτικό της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου και στόχος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών και του Θυγατρικού της Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου είναι να αποτελέσει μουσείο αλλά και χώρο πολιτισμού. Την κυρία Σακελαροπούλου υποδέχθηκε στο κτίριο ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και ο καθηγητής φιλοσοφίας της ιστορίας και πρόεδρος του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Πέτσιος, ο οποίος και την ξενάγησε. Του Μεσοπολέμου, ναι. Κατασκευάστηκε το 1936, με κατοικία του Φρόντζου, ο οποίος διατέλεσε βουλευτής και Δήμαρχος Ιωαννίνων, ασφαλώς το ξέρετε, και νομίζω ότι αυτός ο χώρος ανακαινίστηκε χάρη στην πολιτεία της Βουλής των Ελλήνων. Ξέρετε, με την ουσιώδη παρέμβαση του κ. Πρόεδρου, κ. Τασούλα. Χάρη στον Πρόεδρο. Χάρη στον Πρόεδρο, ναι. Επειδή όπως ξέρετε, στα Ιωάννη υπήρχαν τρεις κοινότητες. Ήρθε και η Ορθόδοξη, η Ιουδαϊκή και η Εβραϊκή. Έχουμε εδώ και πίνακες του κοινάν Μεσαρέ, που είναι αθυσάβριστη. Ναι. Δεν έχουν γίνει αντικείμενο έρευνας. Και του Ματσά, που ήταν ένας από τους ηθήνοντες της Ιουδαϊκής κοινότητας. Δηλαδή, συγκεφαλαιώνει θα έλεγε κανείς. Ναι, Μάτσα, ναι, βεβαίως. Αυτό είναι Μάτσας. Απέναντι εκεί είναι και ένα Μεσαρέ. Είναι σπάνιοι τίμικες που υπήρχαν στη συλλογή του Φρόντζου. Είχε μείνει ακατοίκητο το σπίτι έτσι τα τελευταία χρόνια, είχαν κληρονόμοι. Και ήταν έντονα τα σημεία της φθοράς, όπως φαντάζομαι θα διαβάσατε και στο άνθρωπο. Ο Φρόντζος πέθανε το 1986. Χείρα το 1-2 χρόνια μετά. Έμενε μέσα. Άρα από το 1991. Από το 1991 ναι, ήταν κλειστό ουσιαστικά. Και βεβαίως ο χρόνος είναι φθοροποιός. Παράζουν. Νομίζω ότι μπορούμε να επερώμαστε. Μικρό ήταν το ποσό της χορηγίας. Μπορώ να το πω μετά. Ευχαριστώ.